Ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ήθελα να πω ότι φτηνά τη γλιτώσαμε μετά από το πρώτο session με τα 100.000 δολάρια για τα detail tests, μετά από όλα αυτά που ακούσατε. Πιστεύω ότι ο φίλος μου, ο Τέο Μπαλτατζής, ήταν πάρα πολύ επιεικής. Κρίσιμη για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό είναι η εγκατάσταση και η λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας του έρματος. Αυτό μπορούν να το βεβαιώσουν οι εικονιζόμενοι επιζώντες που γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από του χάρου τα φίλτρα. Η εγκατάσταση του συστήματος περιλαμβάνει 4 βήματα. Πρώτο βήμα, η επιλογή του καταλληλότερου συστήματος. Με βάση τα στοιχεία του επιλεγέντος συστήματος, γίνεται μελέτη σκοπιμότητας της εγκατάστασης και εν συνεχεία πλήρης μελέτη και τελικά εγκατάσταση. Ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν στη μελέτη σκοπιμότητας και στη σχεδίαση είναι η δυνατότητα του συστήματος εισαγωγικά έρματος ανά ώρα, η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια, η ασφάλεια στο χώρο εγκατάστασης, η απαγωγή του παραγόμενου υδρογόνου σε ηλεκτρολυτικά συστήματα, παρακολούθηση και συναγερμή, εξαερισμός, πιθανή περιορισμή σε χαμηλές θερμοκρασίες και περιεκτικότητα σε αλάτι, εκπαίδευση πληρώματος, αξιολόγηση και ταυτοποίηση κινδύνων, πιθανώς η επεξεργασία του έρματος στο after peak για tankers, χρόνος δράσης, δοσολογία και όρια χημικών στο έρμα. Πρέπει να βρεθεί κατάλληλη θέση που να ελαχιστοποιεί το μήκος των επιπροσθέτων σωληνώσεων και καλωδίων. Πρέπει να γίνει ηλεκτρική και υδραυλική ενσωμάτωση, έγκριση από την κλάση του πλοίου, να παραχθούν ισομετρικά σχέδια σωληνώσεων και τέλος προγραμματισμός ώστε να μειωθεί ο χρόνος off-hire του πλοίου. Σημαντικοί παράγοντες είναι η κλάση και οι κανονισμοί της, ο τύπος του πλοίου και τα πρότυπα κατασκευής. Πρέπει να θυμόμαστε το δόγμα μικρά πλοία, μικρά μηχανοστάσια και μικρή ελεύθερη χώρη. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία περιβάλλοντος χώρου για διάβαση και συντήρηση. Δεν πρέπει να τοποθετούνται σωλήνες με ρευστά πάνω από ηλεκτρικές συσκευές. Πρέπει να υπολογίζεται επίσης πρόσθετος χώρος για πιθανή μόνωση, αποφυγή συγκολλήσεων στα τυχώματα των δεξαμενών λόγω των coatings. Πρότυποι αγκώνες σωλήνα με ακτίνα 1 με 1,5 φορά την διάμετρο του σωλήνα. Γωνίες σωληνώσεων είναι πάντα πολλαπλάσια των 15 μοιρών. Σημαντική και σχετικά φθηνή αρρωγή στο λαβύριθο των σωληνώσεων είναι η τρισδιάστατη απεικόνηση του χώρου με λέζερ, για την οποία θα ακούσετε με λεπτομέρεια στις επόμενες παρουσιάσεις. Απαιτείται σημαντικός αριθμός ντοκουμέντων στη μελέτη για την κλάση. Σύμφωνα με τους Ασιάτες συναδέρφους μου, τη μερίδα του λέοντος σε χρόνο καταναλύσκει το ηλεκτρολογικό μέρος και η μελέτη επικινδυνότητας. Απαιτούνται μίνιμουμ θερμοκρασία νερού και περιεκτικότητα σε αλάτι για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση. Για παράδειγμα, διαβάζω ότι η ηλεκτρόλυση θέλει θερμοκρασία νερού πάνω από 5 βαθμούς. Στα μεγάλα πλοία με παροχές έρματος της τάξης των 5.000 κυβικών την ώρα, πολύ λίγα συστήματα μπορούν να τοποθετηθούν. Το έρμα μπορεί επίσης να μολυνθεί από το ειζηματικό υπόλοιμα στη δεξαμενή. Γι' αυτό το λόγο γίνεται επεξεργασία και κατά τον αφερματισμό. Άλλη σημαντική παράμετρος είναι η διαχείριση των επικινδύνων αερίων και χημικών. Η ροή στο σύστημα επεξεργασίας μπορεί να ρυθμίζεται με κατάλληλο άνοιγμα βαλβίδας. Σε περίπτωση αναβάθμισης της αντλίας, πρέπει να ελεγχθούν τα υπάρχοντα δίκτυα σε ψηλότερη πίεση. Η εκμετάλλευση του θετικού ύψους πίεσης κατά τον αφερματισμό είναι δυσχερής, λόγω της ανάγκης για επεξεργασία ή ουδετεροποίηση των τοξικών οξυβωτικών καταλήπων. Το υδραυλικό σημείο λειτουργίας του συστήματος είναι μεταβλητό λόγω της συνεχούς μεταβολής της υψωματικής διαφοράς άντλησης. Απαιτείται αρμονική συνεργασία
κλάσεις, κατασκευαστή και πλοίου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια και μετά την εγκατάσταση. Αν χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής σε πυρκαγιά και πρέπει να πούμε αξιωματικά ότι μεταφορά έρματος από μη επικίνδυνες περιοχές σε επικίνδυνες είναι αποδεκτή, αλλά όχι το αντίστροφο. Έρμα από το after peak tank σε επικίνδυνη περιοχή πρέπει να γίνεται με σωληνώσεις στο επίπεδο του καταστρώματος με δύο βαλβίδες αντεπιστροφής συνδεμένες σε σειρά. Διεισδύσεις φραχτών από σωληνώσεις γενικά δεν επιτρέπονται. Το πιο κρίσιμο κομμάτι του συστήματος είναι το φίλτρο, που είναι κλειδί για σωστή λειτουργία. Ένα σύστημα μπορεί να αξιολογηθεί από την ποιότητα των φίλτρων του. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η έμφραξη του φίλτρου, που αντιμετωπίζεται με αντίστροφη ροή και πίεση. Η σημασία του φίλτρου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι κατακρατεί το 97% του ζωικού και το 50% του φυτικού πλανκτόν. Ευλαβική προσήλωση στις οδηγίες του κατασκευαστή απαιτείται για ομαλή λειτουργία. Τα φίλτρα είναι ογκώδη και ζυγίζουν κάποιους τόνους. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό όταν το τοποθετούμε, να υπάρχει κάποιος γυρανός να μπορούμε να το κινήσουμε. Εδώ απεικονίζεται ένα φίλτρο διπλής ροής, όπως αυτά που μας έδειξε ο κύριος Δημόπουλος, με ροή από πάνω και από κάτω και με παράδειγμα αντίστροφης αποφρακτικής ροής. Τα πράγματα δυσκολεύουν στα τάνκερς. Αν το σύστημα εγκατασταθεί στο αντλιοστάσιο, επικίνδυνη ζώνη, απαιτείται αντιεκρηκτική θωράκιση του εξοπλισμού. Αν το σύστημα εγκατασταθεί στο μηχανοστάσιο, ασφαλή ζώνη, μπορεί να επικοινωνήσει με τις δεξαμενές έρματος, που είναι επικίνδυνη ζώνη, μέσω σωληνώσεων από το κατάστρωμα. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί διείσδυση μέσω της φρακτής, προχώρησα πολύ, αλλά με πολλαπλή φραγή ροής πίσω στο μηχανοστάσιο, χρησιμοποιώντας ανεπίστροφες βαλβίδες και υδατοφραγές. Η δειγματοληψία, για την οποία ακούσαμε πολλά και βλέπετε εδώ μια εξίσωση, πρέπει να μεγιστοποιεί την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, ειδικά για το μεγαλύτερο σε μέγεθος ζωοπλακτών. Ιδανικά σημεία δειγματοληψίας, τα σημεία τυρβώδης ροής και συνεπώς καλύτερης μίξης, ως το δυνατόν πλησιέστερα στην εξαγωγή. Αυτό καθορίζεται από τη σχέση της διαμέτρου του σωλήνα λήψης με τη λεγόμενη ισοκινητική διάμετρο, βλέπετε φόρμουλα υπολογισμού της, για την οποία είναι η διάμετρος για την οποία οι ταχύτητες του αγωγούς έρματος και δείγματος είναι ίσες. Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα δειγματοληψίας πρέπει να είναι περίπου 10% της διαμέτρου του σωλήνα έρματος ή, να το πούμε αλλιώς, 1,5 με 2 φορές την υπολογισμένη ισοκινητική διάμετρο. Πιθανά σημεία δειγματοληψίας είναι πολλά, αλλά προτιμούνται τα πλησιέστερα στην έξοδο του έρματος. Εδώ απεικονίζεται εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη δειγματοληψία. Έχετε ήδη ακούσει για τους δρακόντιους κανονισμούς της EPA που απαιτούν συνεχή ενασχόληση, παρακολούθηση, καταγραφή και αναφορά των παραμέτρων του συστήματος. Απαιτούνται συνεχείς ρυθμίσεις των διαφόρων αισθητήρων και μετρητών του συστήματος που θα απαιτήσουν την πλήρη ενασχόληση ενός τουλάχιστον μέλους του πληρώματος. Ακόμα συζητείται ποια θα είναι η ενδεικτική και ποια θα είναι η λεπτομεριακή ανάλυση που θα γίνεται στα πλοία για έλεγχο συμμόρφωσης με την οδηγία D2. Το posture control, για το οποίο έχετε ακούσει, θα είναι σχετικά επιεικές τα πρώτα 2-3 χρόνια εφαρμογής του κανονισμού. Θα ελέγχει βέβαια την παραμικρή λεπτομέρεια του πλοίου και θα υποβάλει τον υπεύθυνο λειτουργίας του συστήματος σε ιερά εξέταση. Αν αναρωτιέστε ποιες είναι αυτές οι σκιές, είναι κάτοχοι διδακτορικών στη χημεία και στη βιολογία που πρέπει να ναυτολογηθούν για να αντιμετωπίσουν το posture control.